Καλημέρα, καλό χειμώνα. Χιονίζει, χαλάζει είναι, Βασίλη. Χιονίζει, δεν ξέρω τι είναι, χαλάζει είναι. Χιονόνερο. Πριν χιόνιζε, τώρα ρίχνει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Χαμός, κρύο. Πω, 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 πω. Κοιτάξτε στο τραπέζι, σαν χαλάζει είναι. Τι γίνεται, πού είναι η άνοιξη, παιδιά, τι γίνεται. Κοίτα, Ανδρέα, τι ρίχνει, χαμός. Ποιος κάθεται τόσο όμορφα και τρώει το πρωινό του, ε, μετά την προπόνηση, μέσα στο χιόνι, μέσα στη βροχή. Πάγος, έχει ακόμα κόκκινα μάγουλα. Βέβαια, έχει κάνει ένα ζεστό ντουσάκι, αλλά ακόμα δεν έχουν συνέρφει τα μαγουλάκια, ήταν κόκκινα. Ωραία ήταν να κάνεις με χιόνι. Ναι. Τρώει το τοστάκι, του πίνει κακάο, έχει φέρει και μπισκότα για μετά. Και βλέπει, τι βλέπει. Παιδικό, ωραίο. Πολύ ωραίο εκπαιδευτικό είναι αυτό, τέλειο. Λοιπόν, καλή όρεξη. Πώς. Παπαμπάμπα. Ποιος εδώ κάθεται και γκρινιάζει, ε. Ποιος γκρινιάζει, κρυώνεις. Κι εγώ. Σήμερα αποφασίσαμε, έλεγα χτες ότι θα φτιάξουμε τσεμπουρέκι, τελικά θα φτιάξουμε πυροσκή. Εντάξει, σχεδόν το ίδιο είναι, αλλά τέλος πάντων. Κιμά έχουμε εδώ, 1 κιλό είχα πάρει από το Σκλαβενίτη. Επίσης ζυμώσαμε, άλλη ζυμή είναι για τα πυροσκή, είναι με μαγιά. Για τα τσιμπουρέκια είναι απλή ζύμη με νερό και καυτό νερό και αλεύρι, τίποτα άλλο, αλάτι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία, την έχει ζυμώσει ο Ανδρέας, γιατί εγώ δεν μπορώ, ο αυχένας μου πονάει ακόμα. Οπότε περιμένω να φουσκώσει, τώρα να φτιάξουμε το κιμά και θα τα τηγανίσουμε να φάμε. Επίσης με έχετε ρωτήσει αν ψήνεται ο κιμάς και στα τσεμπουρέκι και, και στα πυροσκή, γιατί το βάζω όμο. Όχι, και... δεν χρειάζεται να ψήνεται. Ψήνεται, πώς δεν ψήνεται, τηγανίζεται, γιατί το βάζω σε σιγανή φωτιά, δεν είναι όμο, δεν το τρώμα όμο. Σε σιγανή φωτιά σιγά σιγά και ψήνεται μια χαρά. Οπότε αυτά, εντάξει, δεν βάζει και πολύ, ένα κουτάλι βάζει, δεν το γεμίζει με κιμά για να μην μπορέσει να ψήνεται. Οπότε αυτά, πάμε να φτιάξουμε το κιμά και θα αρχίσουμε να δούμε τώρα. Θα μπορέσω εγώ να τα κάνω, θα τα κάνει ο Ανδρέας, θα δούμε. Α, ωραία η ζύμη. Τέλεια. Λοιπόν, προχωράει η κατάσταση, ξεκινήσαμε τα πρώτα, τα τηγανίζουμε, να βγάλετε αυτά. Ο Ανδρέας εδώ μαζί μου με βοηθάει, εδώ έχουμε φτιάξει. Οπα, βγάλτε, αν μπορείς. Και συνεχίζουμε, δεν θέλω να γίνουμε πολύ τηγανικά. Μια χαρά. Οπα, τέλεια, κάτσε να βάλω εδώ. Από αυτά, οπα. Τα βλέπετε, μικρούτσικα, ωραία. Δεν είναι, τα τσεμπουρέκια είναι μεγάλα, αυτά είναι μικρά. Γιατί φουσκώνουν, βλέπετε, ζύμη φουσκώνουν. Το θα μπορούσε λίγο να το αφήσουμε μάλλον. Δεν πειράζει, νομίζω ότι θα γίνει. Μια χαρά είναι. Ναι, να τα βάλουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κι άλλα. Έτσι, παραγωγή γρήγορη. Μπαμ. Ευτυχώς που έχω καλό βοηθό. Αλλιώς δεν ξέρω πώς θα τα έκανα. Εντάξει, δεν θα έκανα σήμερα γιατί δεν θα μπορούσα. Έτσι όμως μαζί τα καταφέρνουμε μια χαρά. Μπαμ. Και όλα τέλεια, ναι. Μπαμ. Και γίνεται η δουλειά γρήγορα. Έχουμε ακόμα ζύμη εδώ, μας έχει μείνει λίγο. Εντάξει, λίγο, δεν λες και λίγο. Σχεδόν τελειώνουμε την παραγωγή. Εντάξει, έχουμε να τηγανίζουμε ακόμα πολλά, αλλά ο Ανδρέας τελείωσε. Πολλά είναι αυτά. Δεν είναι πολλά. Λίγα είναι, δεν του φτάνουν. Λέει ότι είναι πολύ ωραία. Δοκιμάσαμε, όντως είναι πολύ νόστιμα. Πολύ ωραία. Και η ζύμη, αλλά και η γέμιση. Σας είχα πει εγώ, νομίζω. Αν κάποιος θέλει, γράψτε μου στο Instagram να σας πω τη συνταγή. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι φτιάξαμε. Εγώ πήγα, σας ανέβασα το βλογκάκι και το αγόρι μου, ο Ανδρέας, τα τελείωσε, τα τηγάνισε όλα. Μια χαρά, τέλεια. Τα παιδιά φάγανε. Η Τόνια όλα έρχεται και γεμίζει το πιάτο και πάει μέσα στο ντομάτι ότι κάνει μαθήματα. Μια χαρά. Οπότε τέλεια. Σήμερα καταφέραμε και φτιάξαμε παρείτσα. Τέλεια.
Λοιπόν, φάγαμε, ξάπλωσα. Εγώ περιμένω να έρθει ο Ανδρέας να μου βάλει αλυφή στη πλάτη για να μην πονάω, γιατί πάλι πιάστηκα, έκανα λίγο εκεί στη κουζίνα και έχω πιαστεί τόσο πολύ. Ενώ το πρωί μου είχε βάλει και μπόρεσα λίγο και έκανα κάποιες δουλίτσες. Και βλέπετε είναι τα ρούχα του Βασίλη από την προπόνηση, γιατί γύρισε ο καημένος μουσκιμά. Δεν σας δείχνω το εαυτό μου σήμερα προς το παρόν, δεν ξέρω μετά, γιατί δεν είμαι καλά, δεν είμαι σε κατάσταση να σας δείχνω το εαυτό μου, οπότε χαλαρώνω τώρα. Ανδρέα, μου βάζεις σε παρακαλώ αλυφή, φέρ την. Θα κάτσουμε λίγο και δεν ξέρω μετά τι θα κάνουμε, θα δούμε. Εγώ κρυώνω, έχω παγώσει και αυτός, κοιτάξτε εδώ το παιδί, με σόρτς. Τι κάνεις καλέ, τι κάνεις. Τι να κάνει και αυτό το παιδί. Νομίζω ότι θα έχει καλό. Βασίλη, μόλις έφαγες, δεν κάνει να κάνεις αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ, κάτσε Σιγά λίγο να μου. χωνέψει, Βασίλη. Όχι, απαγορεύεται. Σιγά που έφαγε. Έφαγε 2 με 1000 ζόρια πυροσκή. Έστω Ήπια ένα χυμό όμως που του είπαμε μην το πίνεις τώρα, θα το πιεις μετά το φαγητό. Μπα, ήπια το χυμό και δεν τρώει. Πήγαινε σε παρακαλώ να τελειώσει το φαγητό σου. Βασίλη, άκουσε με, έλα. τελείωσα. Δεν το τελείωσες. Η Τόνια έχει φάει πολύ. Πρόσεχε, παιδί μου. Έλεγα ότι θα κάνει καλό καιρό να τους βγάλουμε λίγο έξω. Πού να τους πας έτσι, δεν... Α, έρχεται ο γιατρός μου. Έχετε παγώσει, Βασίλη. Έρχεται ο γιατρός μου. Κρύο. Τι έγινε, γιατρέ? Έλα, να σας αντιτρέψουμε. Έλα να με γιατρέψετε, Πάρε γιατρέ. κάμερα πιο πέρα και να σας αντιτρέψουμε. Έλα, πάμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, εγώ πάλι μόνη μου στο σπίτι. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλά. Εχθές δεν συνέχισα το βλογάκι γιατί σας είπα ότι πονάω. Είχα ξαπλώσει λίγο, μου είχε βάλει αλυφή ο Ανδρέας. Μετά σηκώθηκα πάλι τα ίδια. Οπότε δεν είχα ούτε όρεξη, ούτε διάθεση, αλλά και δεν κάναμε τίποτα. Ήμασταν 2 μέρες στο σπίτι. Εντάξει, τα αγόρια μου και Σάββατο και Κυριακή είχαν πάει προπόνηση. Αλλά εγώ με τη Τόνια σπίτι. Το Σάββατο που μόνο πήγα στο σούπερ μάρκετ του Ανδρέα, μετά ήμασταν εδώ. Η Τόνια δεν έχει βγει πουθενά. Απολύτως. Πού να πας, δεν έχεις πού να πας με τέτοιο κρύο. Ο καιρός χάλια, οπότε ήμασταν εδώ και χιόνια είχαμε και βροχές είχαμε και χιονόνερο είχαμε και πάρα πολύ αέρα. Τη νύχτα σήμερα σχεδόν δεν κοιμήθηκα καθόλου. Εκτός ότι είχα πιει αργά καφέ και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχαμε τέτοιο αέρα που φύσε τόσο πολύ, χτύπαγαν τέντες. Δεν ξέρω τι πέφτανε, βέντρα, γλάστρες, τα μπαλκόνια. Χαμός γινόταν όλη τη νύχτα. Οπότε δεν κοιμήθηκα και είμαι σαν ζόμπι τώρα. Αλλά δεύτερο καφέ. Και τι κάνω, δεν κάνω τίποτα. Πρέπει κάτι να μαγειρέψω. Βέβαια έχω πυροσκή. Αλλά δεν ξέρω στα παιδιά, θα το, να τους ρωτήσω τι θέλουν και σκεφτόμουν μήπως να πάω και στο Βασιλόπουλο λίγο να δω τι γίνεται και εκεί, να σας δείξω και εσάς, αλλά να σας πω την αλήθεια, με τέτοιο καιρό δεν έχω όρεξη καθόλου να βγω έξω. Δεν ξέρω, βλέπω ότι έχει συννεφιάσει, μπορεί και να βρέξει κιόλας. Λένε ότι από το μεσημέρι θα έχει βροχή, να δω σε λίγο αν θα μπορέσω και αν θα έχω όρεξη. Έτσι λέω, πονάω κιόλας, δεν μπορώ ούτε έτσι να κουνήσω το κεφάλι, ούτε έτσι να... Ούτε να σκύψει ούτε τίποτα. Δεν είναι τόσο πολύ όσο ήταν Σάββατο και χτες, αλλά ακόμα πονάει αρκετά. Τώρα τι είναι αυτό, είναι ψήξη, είναι κάτι άλλο, κάποιο νεύρο ή τι στο καλό, δεν ξέρω. Τι άλλο, τίποτα άλλο. Ξεκινάμε την εβδομάδα. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα θα είναι μικρή. Αχ, μισό λεπτάκι, γιατί πιάστηκα. Κάπως δεν ξέρω πώς να βάλω το κεφάλι. Θέλω να ξαπλώσω κάπως, ξέρετε, να είμαι συνέχεια. Γιατί όρθια δεν μπορώ, καθιστή δεν μπορώ, ενώ όταν ξαπλώνω φαίνεται απλώνεται όλο εκεί και είμαι λίγο καλύτερα. Λοιπόν, τι έλεγα, μικρή θα είναι αυτή η εβδομάδα, την Πέμπτη δεν ξέρω αν θα έχουν σχολείο, λογικά θα έχουν κάποια γιορτή τα παιδιά και τα λοιπά, τώρα θα κάνουν, δεν θα κάνουν,
Έχουμε και κορονοϊό κιόλας και είναι και περιορισμένα τα πράγματα. Παρόλο που ξεχάσαμε το κορονοϊό με όλα τα υπόλοιπα. Αυτά. Πάω να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά μου, τι θα μαγειρέψω. Να φάω κι εγώ κάτι. Το κρεβάτι μου το έχω στρώσει, έχω μαζέψει και κάποια ρούχα λίγο έτσι, ξέρετε, τα αντίπλωσα να τα βάλω στα ντουλάπια. Επίσης να πάω να στρώσω και τα κρεβάτια των παιδιών. Και έτσι σήμερα χαλαρά πάλι μέσα. Σας λέω, αν θα πάω πριν πάω να πάρω το Βασίλη, μπορεί να περάσω γιατί έχουμε ένα Βασιλόπουλο. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά να το να ρίξω μια ματιά πώς είναι, ξέρετε. Απλά να είμαι και εγώ πληροφορημένη, ενημερωμένη, γιατί ακούω διάφορα. Και τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ όσο είδα, όλα καλά ήταν στο Σκλαβενίτη. Από εκεί και πέρα, προσέξτε κι εσείς, κοιτάξτε κι εσείς, αν τυχόν δείτε ότι κάπου κάτι παίζετε, πάρτε, αγοράστε προϊόντα, τι να σας πω, δεν ξέρω. Εγώ, όπως είπα και στο χθεσινό βίντεο, εμείς τι να πρώτο αγοράσουμε. Τι να πρώτο πάρουμε, γιατί εμείς όλα τα αγοράζουμε από την αρχή, όλα όλα. Τι να πρώτο πάρεις, να πάρεις φλάδια, να πάρεις σαλεύρι, να πάρεις μακαρόνια, όλα, δεν μπορείς να τα πάρεις όλα, να τα έχεις και πόσα να πάρεις. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Όχι, σηκώνομαι γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν βολεύομαι καθόλου. Λοιπόν, οπότε αυτά, σας αφήνω τώρα. Ο Μάη κοιμάται τόσο ωραία, έχει κουκουλοριάς, μάλλον δείχνει ότι κάνει κρύο έξω και θα κάνει ακόμα κρύο, δεν ξέρω πόσο, αλλά μου λέει ο Ανδρέας ότι Σαββατοκύριακο λέει δείχνει ότι θα έχει 20 βαθμούς. Να φανταστείτε, αυτό λέγαμε όταν είχαμε πάει στους κουμπάρους, λέγαμε ότι μετά τα μπουφάν, μετά το κρύο θα πάει κατευθείαν, θα κάνει ζέστη, που ήταν πολλές χρονιές έτσι, ξέρετε, κρύο, κρύο, κρύο και μετά ξαφνικά από τα μποτάκια, από τις μπότες, πας στις αγιονάρες και ξέρετε, στα κοντομάνικα. Αυτό θα γίνει και φέτος μου φαίνεται, κρύο, κρύο, κρύο και μετά ξαφνικά θα πάμε στα σορτσάκια, στα κοντομάνικα και τα λοιπά. Λοιπόν, σας αφήνω, πάω να κάνω ό,τι έχω να κάνω. Και μετά, ό,τι έχω σήμερα, δεν νομίζω να κάνω πολλά πράγματα, αλλά ό,τι έχω, θα είστε εδώ μαζί μου. Βάλτε καφεντάκι, ό,τι πίνετε, τσαγάκι, χαλαρώστε λίγο παρακολουθώντας το βιντεάκι μου. Έβαλα λοιπόν να φάω δύο πυροσκήτα, έχω ζεστάνει, πρέπει τα υπόλοιπα να τα βάλω στο ψυγείο. Τελικά χτες δεν πήγαμε στην πεφερά μου, δεν αποφασίσαμε, λέω εντάξει δεν βγαίνουμε, κρύο κάνει, οπότε ήμασταν σπίτι. Πήγε σήμερα ο Ανδρέας, πήρε στην δουλειά, θα τον δώσει στον Νίκο, οπότε αυτά. Κοιτάω στο παράθυρο και βλέπω ότι πάλι ρίχνει χιονόνερο. Βασικά χιονίζει, χιονίζει, πω, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Και ξεκίνησα να βάλω τη σκούπα στο σαλόνι λίγο, ξέρετε, αλλά τουλάχιστον να μαζέψω αυτά που, εντάξει, τα πολλά πολλά. Αλλά μου τελείωσε η μπαταρία, οπότε έβαλα την μπαταρία να φορτώσει και μετά θα συνεχίσω. Είχα σκουπίσει την κρεβατοκάμαρα, σκούψα λίγο στο παιδικό ντομάτιο, έστρωσα τα κρεβάτια των παιδιών εκεί, στρωμένα. Εδώ στην κρεβατοκάμαρα έχω κάποια ρούχα, εκεί πρέπει να τα βάλω μετά, σας είχα πει. Αυτό μάλλον δεν θα πω, δεν θα πω πουθενά, δεν θέλω, δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη σήμερα να πάω κάπου. Όσο αφορά το σούπερ μάρκετ που σας είπα, δεν πάω πουθενά, δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν πάγωσα και δεν θέλω τώρα να ανάψω το καλοριφέρ, θα το ανάψω όταν θα έρθουν τα παιδάκια να έχει ζέστη μέσα στο σπίτι. Εγώ εντάξει το παλεύω, αλλά όταν θα έρθω για φαγητό έτσι και δεν ξέρω τι θα φτιάξω τα παιδιά, να ανοίξω στο ψυγείο να δω τι έχουμε, τι έχω και ψάρι ακόμα, έχει και ένα σκουμπρί. Να δω, μπορεί να τους ψήσω καμία πίτσα, θα τους ρωτήσω τι θέλουν, οπότε πω πω χιόνι, τι να γίνει ρε παιδιά, δεν μπορώ, δεν μπορώ, χιονίζει πάλι. Βγήκα λοιπόν, η κατάσταση τώρα έξω είναι κάπως έτσι, έχει βγει ο ήλιος, δεν χιονίζει πλέον, ούτε βρέχει ούτε τίποτα. Εντάξει, κρύο έχει, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει, αλλά παλεύεται, μια χαρά. Ελπίζω να μην χιονίζει άλλο, όσο πια. Λοιπόν, πάω να πάρω το Βασιλάκι και τα λέμε μετά. Λοιπόν, πήρα τον Πυλακουλίνη, παγώσαμε, είναι αλήθεια. Άρχισα, εντάξει, έλα Βασιλάκι,
Άρχισα αέρα, τώρα ψυχάλισε πάλι. Εκεί που πήγαινα που είχε ήλιο ήταν ωραίο, μετά ξαφνικά έτσι αλλάζει. Μία ήλιο, μία χιόνι, μία ό,τι να είναι. Γεια σου Πυλακουλίνη. Yeah. Όλα καλά. Δευτεριάτικα. Mm-hmm. Το πρωί δεν είχε όρεξη καθόλου και μετά του είπε ο Ανδρέας ότι αυτή η εβδομάδα φαίνεται πολύ μικρή. 3 μέρες μόνο, οπότε χάρηκε το παιδί μου. Λοιπόν, πάμε σπίτι να φάμε. Κάτι θα περιμένουμε και τον είδα και τώρα στο διάλειμμα. Λοιπόν, ο Βασίλης θέλει να σας δείξει κάτι. Για πάμε, τι θα μας δείξεις? Δεν μου βγαίνει και πάρα πολύ καλά, αλλά εντάξει. Έλα, έλα, δείξε. Ωπα! Μπράβο, καλέ, κολοτούμπα στον αέρα. Πρόσεχε μόνο, σε παρακαλώ, γιατί χτες τον έσπρωξε η Τόνια και έπεσε κάτω και χτύπησε. Εκεί επειδή ξέρει το ίδιο μέσα έξω και από εδώ έτσι. Πρόσεχε, πρόσεχε. Σε παρακαλώ, μην πέσει και πάλι. Μου ξεστρώνεις το κρεβάτι, Βασίλη. Έλα, γόρι μου. Μη χάσει. Πρόσεχε, σε παρακαλώ, εντάξει. Έλα. Ενέργεια, φουλ ενέργεια. Πρόσεχε, καλέ. Πω. Δείξω, είχα αυτές τις σελίτσες που είχα φτιάξει εγώ. Είχα βάλει και ένα τέτοιο γυάλινο βάζο που είναι 3 λίτρα. Και τα άνοιξα τώρα πριν προχτές, δεν ξέρω πότε, και δοκίμασα και είναι, επειδή είχαμε ακόμα από τις άλλες, ξέρετε δεν τις είχα ανοίξει αυτές, δεν τις είχα χαρακίσει, τις είχα βάλει έτσι ολόκληρες και είναι πικρές ακόμα. Δεν τρώγονται, εντάξει δεν τρώω, τρώγονται, αλλά δεν είναι έτσι όπως ήταν οι άλλες ωραίες. Έχουν μια, μισό λεπτά και κάτι, δεν ξέρω, δεν έχει φως καλό. Έχουν μια πίκρα για κάποιο λόγο. Οπότε έχω πετάξει το νερό που είχε και έχω βάλει εδώ να βράσω πάλι νερό με αλάτι. Θα το ρίξω εφόσον κρυώσει πάλι φρέσκο και μήπως λίγο να ξεπικρίσουν, δεν ξέρω. Ελπίζω να γίνει. Επίσης έχω βάλει να ψήσω μια πίτσα για τα παιδιά. Αλλά τώρα που να είναι πρέπει να έρθει και η Τόνια, έχει 7 ώρες σήμερα, οπότε αργεί, μετά τις 2 έρχεται. Ίσα ίσα που θα ψηθεί η πίτσα. Έχω βάλει επίσης και από πάνω εκεί ήταν μαργαρίτα, έβαλα λίγο λίγη γαλοπούλα βραστή, καπνιστή όχι βραστή, και τυράκι, και θα τους δώσω από μισή πίτσα, μπορεί να τους κόψω κανένα αγοράκι, κάτι να φάνε. Αυτά. Λοιπόν, έφτασε η κάμερα στα χέρια μου πάλι, μόλις τελειώσαμε τα μαθήματα με τον Βασίλη. Γύρισε και ο Ανδρέας, έκανα κάποια και ο Ανδρέας μαζί του, κάποια και εγώ, γιατί είχαμε σήμερα και ιστορία να μάθουμε κιόλας, οπότε καθυστερήσαμε λίγο. Τώρα πήγε ο Ανδρέας τη Τόνια στα αγγλικά στο φροντιστήριο, μετά θα πάει λίγο στο Λίτου να πάρει κάποια λίγα πραγματάκια που χρειαζόμαστε. Εγώ λέω να κλείσω το βλογάκι, δεν έχω να τραβήξω κάτι άλλο, δεν θα κάνω κάτι άλλο, γιατί όπως είπα δεν είμαι και πάρα πολύ καλά, οπότε δεν θέλω να παίρνω την κάμερα και να κλαίω και να σας λέω ότι δεν αισθάνομαι καλά και τα λοιπά. Αύριο ελπίζω να είμαι καλύτερα, σίγουρα θα είμαι καλύτερα, εντάξει, ξέρω το λόγο γιατί δεν είμαι καλά εκτός από το αφιένα, αλλά αύριο θα είμαστε καλύτερα, καινούρια μέρα, κάτι θα πρέπει να μαγειρέψω αύριο, σήμερα δεν μαγειρέψα, μόνος πίτσα είχα φτιάξει τα παιδιά, όπως είπα. Εμείς φάγαμε ό,τι είχαμε, είχαμε και κοτόπουλο, είχαμε και ψάρι, ξέρετε, να αδειάσουμε το ψυγείο γιατί γεμίζει λίγα πολλά και μετά δεν ξέρεις να το κάνεις όλο αυτό, οπότε είπαμε να τα φάμε σήμερα όλα. Μόλις ήπια το καφέ μου, να το εκεί η κούπα, έχω ακόμα μια γκουλιά και λέω να πάω να κάνω σήμερα μοντάζ, να μην έχω αύριο. Οπότε αυτά, σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μας και εμείς τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Φιλάκια πολλά, bye bye.